Το challenge ήρθε από τη Χαλκίδα. Θα γυρίσει εκεί. Σκύλε δικό σου. The Bulldog Motovlog. Ο κύκλος είναι μικρός, γάμισε τη μόδα, γάμισε τους όλους. Είμαστε μπροστά στη μία ρόδα κι άσπρο πάτα. Το φτύνω, διαμάντια φτύνω κι αυτό εξοβγαίνει. Για πάρτι σου άλλο ένα γύρο. Το τελευταίο καυτό σου λέω, τον γκάζι δεν κλείνω. 200 και το κοντέρ και πλαγιάζω σαν το Βαλεντίνο. Προσκλήσεις κι εγώ από τους Σύμπρος για αυτό το talent που το ξεκίνησαν οι 88 Bike Life. Πρέπει και κάποια στιγμή να βάλω το pinlock στο κράνος μου. Μου θυμίζω λίγο Looney Tunes. Νομίζω είδα ένα γατούλι. Να περάσω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να πάω σε αυτό το βενζινάδικο τώρα. Να πάω σε ένα άλλο, θα πάω σε άλλο. Θα πάμε προς την παραλία. Πιστεύω ότι θα είμαι ο πρώτος μοτοβλόγγιος στο talent που θα φάει ξύλο. Έχει πάρα πάρα πολύ κρύο στη Χαλκίδα αυτές τις μέρες και εγώ σήμερα το έπαιξα νταΐς και εγώ, βγήκα με τη ζακέτα από πάνω. Ελπίζω το άλλο βενζινάδικο να μην έχει και αυτό τόσο κόσμο. Τι σκατά μεσημέρι είναι. Θα σ' ανοίξω λίγο γιατί έχω θολώσει. Άντε όμως, άντε φαναράκι καλό. Φρένο, φρένο, θα σκάσω πάνω στο Fiat το πούντο. Πολύ είσαι εδώ, πολύ είσαι εκεί, πολύ είσαι παραπέρα. Κοιτάτε. Αχ. Πολύς κόσμος και πολύ κίνηση. Έχει εδώ ένα βενζινάδικο. Θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε εφόσον δεν έχει κόσμο. Και στο προηγούμενο βενζινάδικο που ήθελα να πάω και σε αυτό βάζω συχνά πυκνά βενζίνη. Δεν θα το κάνω εγώ φλεριές. Θα το κάνω εκεί που με ξέρουνε. Να ξεστυλιστώ κανονικότατα. Από εδώ. Από εδώ, ναι. Εγώ τραβάω, εσύ δεν ξέρεις να τραβήξεις τώρα. Πάω στο τραπεζάκι να σταμετρήσω γιατί έχω πολύ ψηλά. Δεν σε πειράζει. Όχι, είναι 5 ευρώ σε ψηλά. Δεν σε πειράζει. Εδώ κάτω θα σταμετρήσω. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, θα σταμετρήσω. Πολλά βλέπεις. Πολλά βλέπεις. Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε. Έχουμε ψωμί εδώ. Λοιπόν, πάμε. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2. Σωστός. 2, 4, 6, 8, 10, 3, 2, έλα, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 5. Βάλε μου βενζίνη τώρα. Και παραπάνω να μου βάλεις δεν έχω πρόβλημα, αν ξέρεις. Κανένας δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Αχ, τι με βάζετε και κάνω ρε. Τι με βάζετε και κάνω. Πάντως πολύ χαλαρός το παιδί, να είναι καλά. Δεν γκόμπλαρε καθόλου. Δεν με έφερε και εμένα σε δύσκολη θέση. Πρώτο challenge ολοκληρώθηκε. Με μεγάλη επιτυχία. Πάμε για το δεύτερο. Να ρωτήσουμε για μια γνωστή τοποθεσία. Να μας δώσει οδηγίες. Πρέπει να βρω λίγο μεγάλους ηλικία. Να μην ξέρουν αυτό που έχω σκεφτεί να ρωτήσω. Γιατί οι μικροί θα το ξέρουν σίγουρα. Κάποιος μετά χρωστάει καθαρισμό στο κράνος, έχει γεμίσει σάλια. Εσύ Σύμπρος, εσύ. Και οι δύο μάλλον. Θα σας στείλω πάνω τα μαξιλαράκια και τη ζελατίνα και τα φαγόνια και τα υποφαγόνια. Να τα καθαρίσετε. Πρέπει να βρω και ένα μέρος να μπορώ να σταματήσω. Να μην διακόψω την κυκλοφορία. Να σταματήσω εδώ. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Μου είπαν ότι υπάρχει εδώ κοντά μια σχολή για ταχυδακτυλουργικά. Hogwarts, την ξέρετε? Στον Άγιο Δημήτριο μου πάνε κάπου. Άγιο Δημήτριος που είναι? Εδώ δεξιά πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μήπως πρέπει να ρωτήσω κι άλλον έναν. Γιατί όλοι έχετε ζητήσει δύο γνώμες. Θέλετε να ρωτήσω άλλον έναν. Για να είναι έγκυο το challenge.
Πρέπει να βρω ένα σημείο όμως να βολεύει. Πριν βόλευε πολύ εκεί που σταμάτησα. Τώρα να δούμε κάπου εδώ. Ποιον θα σταματήσουμε, ποιον θα σταματήσουμε. Εμπρός λοιπόν γενναίοι στρατιώτες. Πάμε λίγο πιο μπροστά. Αχ, κουράστηκα να μιλάω έτσι ρε παιδιά. Να ρωτήσω ποιο να ρωτήσω. Καλησπέρα, να κάνω μια ερώτηση. Μου είπαν ότι υπάρχει εδώ κοντά μια καφετέρια που λέγεται Hogwarts. Πού ακριβώς είναι, με περιμένει ο φίλος μου Χάρη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θα στο κάνουμε. Γεια, δεύτερο. Και τώρα ήρθε η ώρα για το πιο δύσκολο, πραγματικά παιδιά. Δεν περίμενα να το βγάλω τόσο εύκολα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Δεν περίμενα να το βγάλω τόσο εύκολα το challenge. Τώρα είναι το πιο δύσκολο, πρέπει να βρω μια κοπελίτσα να τη ζητήσω να με παντρευτεί. Να φτάσω σε γάμο κοινωνία. Θα με παντρευτεί, θα μου πει η παντρεύσου. Εδώ θέλει ψαχτήρι, ο πύχης έχει φτάσει πολύ ψηλά. Ο πύχης έχει φτάσει το ταβάνι. Πρέπει να βρούμε κι εμείς μια όμορφη κοπέλα να αποκατασταθούμε. Μικρά μου πιτσινάκια. Δεν είμαστε δικιώτη. Πρέπει να βρούμε μια ευπαρουσίαστη κοπέλα. Κι όμορφη κοπέλα θα βρούμε στην παραλία. Η ώρα είναι λίγο απαγορευμένη. Τρεις παρά, θα έχουν φροντιστήρια, θα έχουν τέτοια. Δεν μην περιμένετε να ρωτήσω καμιά σαραντάρα. Εγώ είμαι πιπινολάγλος. Από κάτω τα 25 παιδομπάλα. Πλάκα κάνω. Άμα είχα μια καλή μεγάλη θα τη ρωτήσω για αυτή. Δεν κολώνω. Πουθενά δεν κολλάει The Bulldog Motovlog. Αρκεί να είναι μόνη της, έτσι. Δεν θα φάγω ξύλο για σαφ. Έχω για ένα σκυλί να μεγαλώ στο σπίτι. Πω, η παραλία είναι άδεια. Μα η σημερινή κοινωνία δεν κάνουνε κοπάνες. Όλοι στην ώρα τους είναι. Τελειώνουν το σχολείο και πάνε κατευθείαν φροντιστήριο σπίτι κάπου. Τίποτα άλλο. Τι πράγμα είναι κι αυτό. Το μεταξύ, για να δω κι όμως κοπέλα, πρέπει να βλέπω λίγο. Κι εγώ από τη ζελατίνα αυτή δεν βλέπω τίποτα. Έχει θολώσει. Το μικρόφωνο έχει γίνει μέσα στα θάλια, όπως επίσης και το κράνος. Καμία κοπέλα για να παντρευτώ. Όπω τι πάθαμε. Η χαλκιδά είναι άδεια. Πού θα βρω μια κοπέλα να παντρευτώ κι εγώ. Είμαι στην ηλικία γάμου. Δύσκολο το challenge. Δύσκολο. Τσούσου, δεν τη είδα πιο πριν. Τσούσου. Γεια σου λέ. Τώρα το κοριτσάκι είναι μαζί με αυτούς τους μαντραχαλαίους, είναι τρεις. Μα είναι μικρό, θα μας περάσουν για παιδεραστές. Χαμότο, μια γυναίκα να παντρευτώ θέλω. Τόσο δύσκολο είναι πια. Μια κοπέλα να παντρευτώ κι εγώ, να τη δώσω τα φώτιχά μου. Να τη δώσω ό,τι έχω και δεν έχω. Να τη βγάλω όλο μου τον ερωτισμό. Όλο μου το sex appeal. Δεν έχει τίποτα από εδώ, ξανά πίσω. Θα χαλάσουμε όλη τη βενζίνη για να βρούμε κοπέλα. Σήμερα που βγήκα κι εγώ να κάνω το challenge, καμία δεν είναι έξω. Είναι δυνατόν. Δίκαιο δεν μπορεί το ξυπόλι. Ξυπνήστε όλοι. Βγείτε λίγο από τα καβούκια σας. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τι πως θα θέλεις να με παντρευτείς. Όχι. Να είσαι. Να είσαι καλά. Φάγα μάγειρα από το κοριτσάκι. Δυστυχώς. Πολύ όμορφη κοπέλα όμως. Πολύ όμορφη κοπελίθα. Λοιπόν παιδιά, νομίζω ότι κατάφερα να βγάλω εις πέρα στο challenge. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Δεν κατάφερα να παντρευτώ ούτε κι εγώ. Να ευχαριστήσω πολύ τους σύμπρος. Σύμπρος. Και εγώ με τη δική μου σειρά θα ανεβάσω λίγο ακόμα το level. Όλοι τον ξέρουμε, όλοι τον αγαπάμε. Όλοι τον σεβόμαστε, τον έχουμε πολύ ψηλά. Προσωπικά για μένα είναι ο πατέρας του ελληνικού motovlog. Ο επόμενος λοιπόν που πρέπει να κάνει το challenge. Και όπως είπε και ο σύμπρος, επειδή μου αρέσει και εμένα το boomerang, επιστρέφει ξανά το challenge στη Θεσσαλονίκη. Jimmy Boy, δικό σου φιλέ.